Λοιπόν, για πες μου τώρα με ειλικρίνεια, πρόσεξε καλά. Θέλω να μου πεις αν έχεις επιθυμήσει ποτέ το αγόρι μιας φίλης σου. Καλή ερώτηση. Περιμένω και μια καλή απάντηση. Την έχεις? Για να δούμε. Περιμένω με όλες αυτιά. Λοιπόν, αλλά, κοίταξε. Να μ' αρέσει, ας πούμε, ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Έχεις σκεφτεί δηλαδή τι ώρες που είναι θα ήθελα να ήταν δικός μου, αλλά μέχρι εκεί. Εκεί. Τίποτα άλλο. Όχι. Οκ. Okay. Ειλικρινή σε κόβω. Για να δούμε. Αν σε έβλεπαν από την Sony International, είτε σε μια εμφάνισή σου στα Awards για παράδειγμα, μέσα από το ίντερνετ, από το YouTube, οτιδήποτε, και σου πρότειναν να σου βγάλουν κάποιο σύγκλο στο εξωτερικό, αλλά θα έπρεπε να φύγεις εντελώς από Ελλάδα-Κύπρο. Και να αφήσεις πίσω σου τα πάντα. Δηλαδή, ξέρεις, να μείνεις γιατί το εξωτερικό θέλει πολύ δουλειά. Θα το έκανες? Θα το έκανα. Το έκανα, να σου πω και γιατί. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη ευκαιρία, δεν δίνονται τέτοιες ευκαιρίες όποτε να είναι. Mm-hmm. Οπότε θα ήταν ωραία. Δύσκολα, αλλά ωραία. Δύσκολα, αλλά ωραία, το συζητώ. Πολύ δύσκολα. Για να γίνει κάτι τέτοιο, ναι. Όχι, πάρα πολύ δύσκολα. Ειλικρινής. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πας στο εξωτερικό, κάνεις το ηχογραφείς το πρώτο σίγγλ και η εταιρεία σου ζητάει, απαιτεί για την ακρίβεια, να κάνεις ένα αρκετά προκλητικό βίντεο κλιπ. Γιατί στο εξωτερικό γίνονται πολλά πιο προχωρημένα βίντεο κλιπ, όπως έχει κάνει η Κριστίνα Αγγιλέρα τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, το τελευταίο της, και όχι μόνο, και κορίτσια πιο μικρά, δηλαδή πιο κοντά στη δική σου την ηλικία. Λοιπόν, η Britney όταν είχε πρώτο ξεκινήσει, εντάξει, όχι τόσο στο ξεκίνημα, αλλά έχει κάνει και αυτή αρκετά. Mm-hmm. Σου λέω τώρα παραδείγματα. Λοιπόν, θα έμπαινε στο τρίπ να κάνεις κάτι το οποίο θα ήταν λίγο, δεν θα ήταν τόσο σεμνό σε αυτό που σε έχουμε συνηθίσει? Τώρα πόσο προκλητικό μπορεί να βγεις γυμνή, όχι να βγεις γυμνή, αλλά ναι, είναι προκλητικό. Δηλαδή, ξέρεις, το ας πούμε, λέει η Γκάγκα. Το σεξι δεν σημαίνει ότι βγαίνει κάποιος γυμνός, γυμνή. Έτσι. Δηλαδή, είναι, μπορεί να είναι σεξι πολύ προκλητικό χωρίς και να είσαι κανονικά ντυμένη. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το attitude, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, να σου ζητήσουν, ναι, είσαι λίγο πιο adult, κατάλαβες τι εννοώ. Εξαρτάται πόσο. Και από εκεί θα ορίζω. Μέχρι ένα σημείο δηλαδή θα το δεχόσουνα. Ναι, μέχρι κάπου που θα μπορούσες εσύ. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα στην ηλικία μου δεν μπορώ να είμαι και. Θα πούμε. Ξέρεις. Αλλά γιατί. Σαν την Κέσσα που λένε τα παιδιά. Γιατί η Κέσσα τι έχει, παιδιά? Μια χαρά γιατί, είναι η Κέσσα. Γιατί δεν βγαίνει? Η Κέσσα είναι στην ηλικία της Εύης. Όχι, είναι μικρή όντως η Κέσσα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 17. Δεν είναι 18. Ναι, είσαστε πάνω κάτω ίδια ηλικία. Η Κέσσα βγαίνει προκλητική στα βίντεο κλιπς. Όχι, προκλητική. Είναι με το σορτσάκι, ας πούμε, και την καουφόρμα. Σου ξαναλέω, ναι, και το σορτσάκι όμως είναι σεξι. Δηλαδή, σου ξαναλέω, δεν σου είπα γυμνή, γι' αυτό το είπα και εγώ προς Θεό, όχι γυμνή. Ναι. Αλλά να είναι κάτι προβόκατη, δηλαδή, ξέρεις. Ναι. Θα το κάνεις, ας πούμε, αυτό που έχει κάνει η Κέσσα. Ναι. Οκ, okay, λοιπόν, ειλικρινής. Έχεις απορρίψει ποτέ κάποιο αγόρι επειδή είχατε διαφορά ηλικίας? Δηλαδή, κάποιο αγόρι να δείξει ενδιαφέρον για σένα, αλλά να είναι μεγαλύτερος και να μην θες. Μάλλον να θες, αλλά να το απορρίψεις για αυτόν τον λόγο. Τι είναι το μου? Το ότι δεν απαντάς, μάλλον η απάντηση είναι κατευθείαν ναι. Όχι, Πάτερ, σε παρακαλώ. Πες τα όλα στον παπαθένη. Μη λέτε τίποτα που δεν έχω πει. Όχι, όχι, ακούω, περιμένω. Λοιπόν, έχει τύχει, αλλά δεν ήθελα. Και όχι μόνο επειδή ήταν πιο μεγάλος μου, αλλά δεν ήθελα. Δεν ήθελες, okay. Ναι. Πριν το X-Factor. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, μάλιστα. Έχει συμβεί, οκ. Okay. Λοιπόν, ειλικρινής και εδώ, γλυκιά μου Ήβη. Καλό. Θέλω να μου πεις, ποια ήταν τελευταία φορά που αναγκάστηκες να βρίσεις? Πες. Χθες. Ναι. Πες μου το περιστατικό, το περίπου. Ας πούμε, ο ταξιτής δίπλα, να πούμε. Όπα, να πούμε. Και... Έλα ρε φίλε, να πούμε. Έλα ρε φίλε, έλα, έλα ρε μάγκα, έλα. Συγγνώμη, δεν οδηγείς? Όχι. Αλλά ήσουν σε αυτοκίνητο μέσα και ναι, έκανε κάτι και εκνευρίστηκες. Ναι, εκνευρίζομαι πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι φυσικά εκεί από δίπλα. Να περάσεις, εντάξει, να περάσεις. Περίμενα λίγο και θα περάσεις. Όπω τσίτα ήδη. Δηλαδή είχα... Μ' αρέσει αυτό που πες, το καλύτερο από όλα που πες. Βγάζεις άλλο προφίλ. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ερώτηση. Θέλω απόλυτη ειλικρίνεια εδώ. Λοιπόν, χτυπά το κινητό σου, mm-hmm. και είναι ο Σάκης Ρουβάς. Σου λέει ήδη μου τι κάνεις, το ένα και το άλλο, θέλω να βρεθούμε, να τα πούμε από κοντά. Πες μου, ξέρω εγώ πότε μπορείς, αύριο μεθαύριο. Σκέφτομαι να εμφανιστούμε μαζί το χειμώνα στο S-Club. Mm-hmm.
Εσύ ξετρελαίνεσαι, φαντάζομαι, του λες ναι, οκ, θα βρεθούμε αύριο να τα πούμε. Κλείνεις το κινητό και μετά από μία ώρα χτυπάει ξανά το κινητό σου και είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ναι. Ήδη μου σε είδα στα βραβεία και τρελάθηκα. Σκέφτομαι το χειμώνα να κάνω μία συνεργασία στην Αθήνα. Πότε μπορείς να βρεθούμε να τα πούμε. Mm-hmm. Και κλείνεις ραντεβού και με τους δύο. Mm-hmm. Για να συζητήσετε για το χειμώνα. Ποια πρόταση θα ακολουθήσεις? Για τις δύο. Δεν μπορείς. Είναι η ίδια περίοδος. Δεν μπορείς να πας και με τον Ρουβά και τον Χατζηγιάννη. Όχι λοιπόν, τώρα αυτό. Εντάξει. Υποθετικά μιλάμε. Έχεις την ίδια πρόταση από Σάκη Ρουβά και από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σε ποιον θα πεις το ναι? Έχω και τρίτη επιλογή όμως. Που είναι και η πιο σημαντική. Σχολείο. Άσο το σχολείο. Υποθέτουμε ότι δεν έχει σχολείο. Ναι, οκ. Ναι, αν δεν το έχω τελειώσει να πούμε. Ναι, είσαι ένα χρόνο πιο μπροστά, ρε παιδάκι. Εντάξει, αν είσαι σχολείο, φυσικά θα μπορούσε να πα σε κανένα από τα δύο. Αλλά αν δεν είχε το σχολείο και σου έκαναν αυτή την πρόταση. Ό,τι πει. Τι για πες, παιδί μου, την εταιρεία σου κοιτάζει, θα φρικάρω τώρα. Εσύ τι θέλεις. Ναι, όχι, όχι. Γιατί παίζει ρόλο. Θα το συζητούσα με την εταιρεία. Καταρχάς, κανένας από τους δύο δεν είναι στη Sony. Η εταιρεία θα σου πει. Εσύ ποιον θέλεις. Είναι superstars και οι δύο. Κοίταξε, και τους δύο θα τους. Ας πούμε, θα μου άρεσε αυτή η πρόταση και από τους δύο να γίνει. Αλλά μετά από εκεί και πέρα πρέπει να το σκεφτείς. Πρέπει να το συζητήσεις με την εταιρεία σου. Η πρώτη σου θέλω το first reaction. Σου κάνει πρόταση ο Ρουβάς Χατζηγιάννης στο χειμώνα να τραγουδήσετε. Η πρώτη σου αντίδραση είναι για ποιον? Ξέρεις τι όμως, επειδή είναι και οι δύο pop τραγουδιστές και είναι κοντά σε αυτό που ακούω, ας πούμε. Ναι. Δεν θα ξέρω τι θα έκανα. Θα ήμουν. Ναι, αλλά θα έπρεπε να απαντήσεις. Θα το βάζεις στην κλήρωση, τι θα έκανες? Είπε αλληλούια, τέλειωσε η ερώτηση. Καλά, είστε τρελοί, άλλος κι άλλος, πάτε τώρα αλληλούια. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Τη στιγαρίζουμε γιατί είναι μικρή, λέει. Ωραία, είσαστε άλλες και άλλες, κάθεστε και τις τσιτσιρίζετε. Α, δεν πήρα απάντηση. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι ξέρω τι θα απαντούσες. Να τη απάντηση στην κανονική. Εγώ ξέρεις σε ποιον θα λέγες. Ξέρεις σε ποιον θα λέγες, οκ. Στο Σάκη, λόγω του X-Factor. Εσύ δεν ήσουν που έβλεπες τα τρέλερ που έλεγες. Εσύ Σίβη και εσύ ο Σάκης! Εντάξει, αυτό λοιπόν. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα. Τι θέλει να κάνει. Ενώ τις άλλες, εσύ είναι κυρία, τις άλλες πάλι. Εγώ πιστεύω ότι με Ρουβά θα πήγαινε. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ήταν τέλειο όμως αυτή η ερώτηση, γιατί από τη μία έχεις το Ρουβά και από την άλλη έχεις το Μιχάλη που είναι και από την Κύπρο. Οπότε κύριε και σούπερσταρ και ο Κατζηγιάρης, οπότε ξέρεις, δεν ξέρεις τι να σου έρθει. Λοιπόν, έλα, νομίζω μια χαρά τα πήγες στο παιχνίδι. Πάρε μια βαθιά ανάσα και σε λίγο επιστρέφουμε για το φινάλε μας. Μείνετε εδώ παρακαλώ.